Για πάμε τώρα στο Βρυσάλικο. Ο Βρυσάλικο δεν έπαιξε τις τελευταίες μέρες γιατί ήταν Κροατία, βραβεύσεις, εθνική ομάδα που σταμάτησε κτλ. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το Βρυσάλικο με την έννοια των μυϊκών τραυματισμών και ότι δεν έχει παίξει αρκετά και ότι όταν έχει παίξει δεν έχει κάνει τη διαφορά. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή περισσότερο. Αν θα βρισκόταν μια πρόταση, δεν μπορούσα να το αποκλείσω εγώ να δοθεί. Αλλά μέχρι αυτή την ώρα, πόσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση τέτοια που να μπορεί να παραχωρηθεί ο παίκτης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει και πολύ υψηλό συμβόλαιο ο Βρυσάλικο. Ήταν από τις πρώτες μεταγραφές που έγιναν στον Ολυμπιακό και πήρε και αρκετά χρήματα. Υπάρχουν τέσσερις μέρες. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει στόπερ, δηλαδή κοιτάζει ακόμα. Έχει θέσει και κάποια ονόματα στο τραπέζι. Ναι. Και έχει θέσει υπόψη του Μίτσελ. Στόπερ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα του Κασάμι που αρχικά υπήρχε μια προφορική συμφωνία και ουσιαστικά έχει παγώσει το τελευταίο δεκαήμερο, όπως είχε παγώσει και του Ελαμπντελαουή. Ναι. Και τερματοφύλακα, φυσικά, αν το ξεχνάμε.